Με νόμο του 13 δεν είχε ως ένα βαθμό κλείσει ή σε μεγάλο βαθμό κλείσει αυτή η υπόθεση. Ναι. Βενιζέλος ήταν ή Στουρνάρας. Γιατί μαλώναμε λίγο με τον... Νομίζω Βενιζέλος. Και εγώ αυτό νομίζω. Νομίζω αλλά... Βενιζέλος. Ήταν ναι. Ο νόμος 41-46 ναι. Του 2013, το άρθρο 78. Του. Βενιζέλος. Βενιζέλος νομίζω κι εγώ. Ουσιαστικά τι ήταν τώρα. Τι ήταν τώρα αυτό. Απαλλάσσονταν ευθυνών. Γίνει μεγάλη φασαρία στη Βουλή. Ποινικών ευθυνών. Απαλλάσσονταν ποινικών ευθυνών ο πρόεδρος, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα τραπεζικά στελέχη που υπέγραψαν τις δανειοδοτήσεις από το 2000 ως το 2011. Αυτό. Πολύ απλά. Δηλαδή, με πολύ απλά λόγια, τι είχαμε. Πριν την κρίση, Νέα Δημοκρατία και Πασόκ είχαν δανειστεί 220 εκατομμύρια. Mm-hmm. Μετά την κρίση, τον καιρό της κρίσης, δανείζονται με πολύ μεγάλη ευκολία, αλλά 200 εκατομμύρια. Την ώρα που, θυμίζω, αν ο απλός πολίτης πήγαινε να πάρει ένα δάνειο, του ζητούσαν εγγύσεις, να μην πούμε τι. Νομίζω δεν παίρναν καν δάνειο πια. Είχαμε πει στην ιστορία που φέρε πίσω το δάνειο και το σπίτι. Τα κόμματα δύσκολα. Λοιπόν, τα δύο κόμματα έπαιρναν έπαιρναν δάνεια. Με τι εγγύησεις, νομίζετε? Με τη μελλοντική κρατική χρηματοδότηση. Που τι σημαίνει αυτό? Ότι ήξεραν, λένε εκ των προτέρων, και το δέχονταν αυτό οι τράπεζες, τα ποσοστά τα οποία θα έπαιρναν στις προσεχείς εκλογές. Mm-hmm. Μέχρι το 2020 το έχουν, το είχαν εξασφαλίσει αυτό. 22, για την ακρίβεια. Πιο προχωρημένη. Λοιπόν, αυτές ήταν οι εγγύησεις. Έρχεται λοιπόν μια τροπολογία, αυτή που. Με μια τροπολογία στο συγκεκριμένο νόμο, το 41-46 του 2013, που απαλλάσσει την ευθυνών όλα τα τραπεζικά στελέχη. Mm-hmm. Και γίνεται η αλλαγή. Γιατί γίνονται και αλλαγές. Mm-hmm. Στις δημοκρατικές κοινωνίες οι εκλογές μπορεί να φέρουν και άλλα αποτελέσματα. Έρχεται λοιπόν η αλλαγή. Όχι, έγινε το ατύχημα. Για κάποιους. Ναι, γιατί στην προκειμένη περίπτωση, έτσι. Στο συγκεκριμένο, περί ατυχήματος πρόκειται. Ακριβώς. Λοιπόν, τι έχουμε το Πασόκ, να αλλάζει όνομα και αφημί. Η Νέα Δημοκρατία, δια του αντιπροέδρου της, να λέει ότι θα πρέπει να κουρευτούν τα δάνεια. Έλα όμως τώρα που μετά από μια αγωγή της Τράπεζας Πειραιώς, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Με την οποία γίνεται κοινώς γνωστό ότι τα δάνεια της Νέας Δημοκρατίας είναι μη εξυπηρετούμενα, μπαίνει, αρχίζει η δικαστική διερεύνηση. Mm-hmm. Εδώ λοιπόν τι πρέπει να κάνουμε ακριβώς? Γιατί ακούω, ξέρετε από χθες, ακούω διάφορα πράγματα. Ότι θα πρέπει, ότι όλο αυτό γίνεται γιατί στοχοποιούμε τη Νέα Δημοκρατία και. Καταρχάς να κάνω ένα πολύ απλό ερώτημα. Υπάρχει κάποιος, κάποια που πιστεύει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τη δικαιοσύνη στο τσεπάκι του? Ρητορικό το ερώτημα. Mm. Νομίζω υπάρχουν και δείγματα γραφής. Η δικαιοσύνη οφείλει να είναι ανεξάρτητη. Ας μας απαντήσουν λοιπόν. Μιλήστε για θεατή Χατζηδάκη, τροπολογία 13. Το δούμε. Αλέξανδρε, ψάξτε το λίγο. Ναι, είναι θέλω, η τροπολογία, τροπολογία στο άρθρο 78, είπαμε, νόμο 41-46 του 13. Ωραία. Υπάρχει λοιπόν κάποιος ο οποίος θεωρεί ότι η δικαιοσύνη κινείται βάσει πρωτοβουλειών που παίρνει ο ΣΥΡΙΖΑ? Αν υπάρχει κάποιος, θα μας το πει. Υπάρχουν καταγγελίες ότι ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί να ελέγξει και ναι. Να ποδοπατεί στη δικαιοσύνη. Λοιπόν, να σας διαβάσω κάτι. Ναι. Θα ήθελα να σας διαβάσω κάτι. Μία δήλωση. Εντός εισαγωγικών, επιλέξει. Αποδεικνύεται ότι ο τραπεζικός δανεισμός των κομμάτων είναι το πιο ακραίο φαινόμενο διαπλοκής όταν οι διορισμένες διοικήσεις των κρατικών τραπεζών δανείζουν τις ηγεσίες των κομμάτων που τους διορίζουν σε βάρος των μετόχων και των φορολογούμενων. Συμφωνούμε σε αυτό? Συμφωνούμε ότι πρόκειται για το πιο ακραίο φαινόμενο διαπλοκής. Ποιος το λέει αυτό για να πω αν συμφωνώ? Να ξεκινήσουμε από αυτό. Συμφωνούμε ότι πρόκειται για το πιο ακραίο φαινόμενο διαπλοκής. Κατά τη γνώμη μου, έχω τοποθετηθεί. Λοιπόν, αυτή είναι μια δήλωση της Ντόρας Μπακογιάννη στις 19 Δεκεμβρίου του 2011 ως πρόεδρος της Δημοκρατικής Συμμαχίας. Α, όταν έχει κάνει το δικό της κόμμα με τον κύριο Αυγενάκη. Ακριβώς. Ο κύριος Αυγενάκης λοιπόν ρωτάει από το βήμα της Βουλής. Δεν έχουν ευθύνη και οι διοικήσεις των τραπεζών αυτών για τις δανειοδοτήσεις? Ποιος αλήθεια τις ελέγχει? Καλό, έλεγε στις 27 Νοεμβρίου του 2011 ο κύριος Αυγενάκης, καλό τον οικονομικό εισαγγελέα να παρέμβει άμεσα στο προκλητικό αυτό θέμα και την Τράπεζα της Ελλάδας να αναλάβει το μερίδιο ευθύνης που της αναλογεί. Ο κύριος Αυγενάκης είναι γραμματέας πολιτικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας. Σωστά τα έλεγε τότε. Ναι, έχει ενδιαφέρον να δούμε τι λέει σήμερα. Και η Ντόρα Μπακογιάννη έχει πάψει βεβαίως να είναι πρόεδρος της Δημοκρατικής Συμμαχίας και είναι κορυφαίος τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Τι μας λένε λοιπόν? Ισχύουν οι τότε δηλώσεις τους ή οι τώρα? Και το ερώτημα που θέτει ο κόσμος σε μια στιγμή τόσο μεγάλης κρίσης είναι: θα πληρώσει η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ τα δάνεια τα οποία μέχρι στιγμής είναι ανεξόφλητα? Συγγνώμη, ναι. Μια ερώτηση να κάνω τώρα εγώ. Ναι. Ακούω τόσο και την κυρία Γιάννη Ματάλα όσο και από τη Νέα Δημοκρατία
όσες φορές αυτό το θέμα έχει συζητηθεί και πριν φτάσουμε τώρα στις κλήσεις και στις ανακρίσεις, ότι εμείς έχουμε κάνει διακανονισμό με τις τράπεζες και πληρώνουμε κανονικά και την όποια κρατική χορηγία έχουμε από εδώ και πέρα τη δίνουμε κατευθείαν στις τράπεζες. Αυτό ισχύει. Νομίζω ότι ισχύει. Δεν κρατάνε οι τράπεζες στο κομμάτι της κρατικής επιχορήγησής τους. Το ποσό το οποίο οφείλει η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ για να εξοφληθεί, θα πρέπει να μην κάνουν καμία χρήση, και πάλι δεν βγαίνουν όλα τα νούμερα, δεν πρέπει να κάνουν καμία χρήση των χρημάτων των όποιων κρατικών επιχορηγήσεων στο μέλλον. Δεν μπορείς να λες ότι θα ξεπληρώσω ένα δάνειο με βάση την κρατική επιχορήγηση. Ποιος ξέρει ποια θα είναι τα αποτελέσματα των εκλογών. Άρα, ποιος ξέρει τι ποσοστό θα πάρουν τα κόμματα αυτά στις επόμενες εκλογές και ποιο θα είναι το ύψος των χρηματοδοτήσεων. Εδώ βγήκε, μετά ξαναλέω, την αγωγή της Τράπεζας Πειραιώς, ότι το δάνειο της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι εξυπηρετούμενο. Άρα, δεν το ερώτημα το οποίο ανακύπτει είναι η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, το κοινάλ, θα πληρώσουν τα δάνεια τα οποία χρωστάνε ή θα είναι δανεικά και αγύριστα και στην πλάτη του ελληνικού λαού. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Και σε αυτό νομίζω ότι οφείλουν όλοι να πάρουν μια καθαρή απάντηση. Περιμένω με ενδιαφέρον να δω εάν τεθεί το ερώτημα αυτό στον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος ανεβαίνει. Καλά, τηλεθεατές, παιδιά, είναι στη φοβερή. Θεσσαλονίκη. Βέβαια, γιατί ο κόσμος. Συγγνώμη. Βλέπουμε τι τραβάει στις ουρές, στις τράπεζες, στους δικηγόρους, στα πρωτοδικεία. Καλά, για να έστειλαν, κάνει ένα διακανονισμό. Όχι, μου έστειλαν, στο δάνειο, το σου λέει τα κόμματα. Την ρυθμιά της κυβερνήσεως. Θα σας πω, άρθρο 78, άρθρο 79. Και όπως μου λέει και ο Αλέξανδρος. Εντάξει τώρα. Θα δούμε τώρα. Ο Κλώσσας, έτσι. Ότι ήταν. Λέει και για δύο βουλευτές που κατέθεσαν τροπολογία. Το χάσα, Αλέξανδρε, θα το πω μετά. Χριστογιάννης και. Πώς ήταν αυτός. Τέλος πάντων, αυτή υπήρχε. Χριστογιάννης και Τζουμάνη. Ανεξαρτήτως του πώς ήταν μια βουλευτική. Σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης. Ναι, ήταν μια τροπολογία βουλευτική. Και εκεί μάλιστα θυμήθηκα χθες, δηλαδή ανατρέχοντας και στο διαδίκτυο, ο Δημήτρης Παπαδημούλης, ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ τότε, είχε σηκωθεί και είχε πει ότι πρόκειται για μια σκανδαλώδη τροπολογία, η οποία πρέπει πάρα αυτά να αποσυρθεί. Ωραία. Τώρα θέλω να ρωτήσω στο δικαστικό κομμάτι. Μέσα από ποια διαδικασία, Έρικα, ο εισαγγελέας, μια υπόθεση που έχει κλείσει, μπορεί πολιτικά να μην έχει κλείσει, γιατί στη Βουλή ο ΣΥΡΙΖΑ και άλλα κόμματα που είναι καθαρά το βάζουν αυτό το ζήτημα. Μέσα από ποια διαδικασία μπορεί να ξαναπάρει ένα φάκελο και να τον ξαναφέρει. Λοιπόν, καταρχήν να πούμε στον κόσμο πολύ απλά. Όταν λέμε στα δικαστήρια ότι μια υπόθεση μπαίνει στο αρχείο, μπαίνει στο αρχείο. Δηλαδή μπαίνει σε ένα συρτάρι και φυλάσσεται. Δεν καταστρέφεται. Διότι νέα στοιχεία με το πέρασμα του χρόνου, νέες εξελίξεις μπορούν ανά πάσα στιγμή οι εισαγγελείς αυτήν την υπόθεση να ανασύρουν. Έτσι έγινε και τώρα. Με την αρμόδια επιτροπή της Βουλής για τα δάνεια των κομμάτων αλλά και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ήλθαν πολλά νέα στοιχεία στο φως. Θέλω να συμπληρώσω εδώ, επειδή όπως σας είπα συμμετείχα στην προηγούμενη εξεταστική επιτροπή, μιλάμε για ένα πόρισμα το οποίο ήταν πάνω από 1000 σελίδες. Αυτό βασίστηκε, εκδόθηκε με βάση ένα αποδεικτικό υλικό περίπου 100.000 σελίδων. Εκεί παρέλασαν ένα σωρό μάρτυρες. Που τους ακούσαμε και εμείς από το ακούσαμε, κανάλι ήτανε, της Βουλής. Τους ακούσατε. Λένε πράγματα που και εμείς δεν τα ξέραμε για τα δάνεια. Παραδέχθηκε συγκεκριμένος άνθρωπος, ο κύριος Ψυχάρης, να το πούμε αυτό, ότι έπαιρνε δάνεια με αέρα. Το είπε μόνος του. Με αέρα. Όταν δεν πιστεύαμε στα αυτιά μας, όταν επανήλθαμε και τον ξαναρωτήσαμε, λέει ναι, με αέρα. Είχα όνομα. Εκεί ακούστηκαν τα μύρια όσα. Θέλω να πω ότι αυτή είναι μια ιστορία που βγήκε μέσα από την Εξεταστική Επιτροπή. Μάλιστα, ναι. Και αυτό οφείλουμε να το πούμε ότι είναι, αποτελεί μια δικαίωση σε πολιτικό επίπεδο. Γιατί και τότε, θυμάστε τι γραφόταν και τι ακουγόταν κατά τη διάρκεια εκείνης της εξεταστικής. Λοιπόν, θυμάστε όλη τη σπήλο στην οποία επιχείρησαν οι πολιτικοί μας αντίπαλοι. Πολύ απλά λοιπόν, το πόρισμα αυτό από τη Βουλή πήγε στην εισαγγελέα του Αερίου Πάγου και η εισαγγελέα του Αερίου Πάγου δίνει εντολή στους αρμόδιους εισαγγελείς: ξανανοίξτε, φέρτε την υπόθεση εκείνη. Ποιοι είναι μέσα, ήρθαν τώρα, νέα στοιχεία. Ποιοι θα κληθούν τώρα. Τώρα έχουμε τουλάχιστον 60 στελέχη τραπεζών, αλλά βεβαίως και
στελεχών των κομμάτων, κυρίως αυτοί που είχαν τα ταμεία, στα κόμματα, τα παραδοσιακά εκείνη την εποχή. Και δεν μπορώ να διακόψω, να κάνω και γνωρίζουν μια διακοπή. Οι οποίοι καλούνται σε κατάθεση ανομωτή, δηλαδή είναι ύποπτοι για κάποια αδικήματα, δηλαδή δεν θα ορκιστούν. Και όταν λέμε για ταμείες, εδώ να το επισημάνουμε, δεν είναι ο ταμείας ενός κόμματος, δεν λειτουργεί εν αγνία της πολιτικής ηγεσίας του κόμματος. Όχι, βέβαια, αυτό θέλω να πω ότι δεν μπορεί να βάλει κανείς μια υπογραφή χωρίς να είναι ενήμερη η ηγεσία του κόμματος. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Αυτό να το λέμε για να είναι σαφές. Δηλαδή δεν είναι ο ταμείας ο οποίος λειτουργεί έτσι από μόνος του. Είναι σε γνώση των ηγεσιών. Έχουμε ότι αυτά τα 60 και πλέον στελέχη τραπεζών αλλά και κομμάτων καλούνται από τους οικονομικούς εισαγγελείς σε πρώτη φάση για μια κατάθεση, αλλά μια κατάθεση χωρίς όρκο. Δηλαδή θα κληθούν να δώσουν με τα νέα στοιχεία, σε συνδυασμό και με τα παλιότερα, κάποιες εξηγήσεις. Δεν σημαίνει ότι όλοι μπορεί να γίνουν κατηγορούμενοι. Μπορεί και κανένας. Απλοί μάρτυρες. Μπορεί και όλοι. Ναι, θα δούμε. Έτσι. Ο και μετά τι γίνεται, για να καταλάβει και ο κόσμος. Δόθηκαν οι καταθέσεις. Ολοκληρώθηκε αυτή. Μετά τι γίνεται, ποια είναι η δικαστική διαδικασία. Μετά ο οικονομικός εισαγγελέας θα δει με βάση το υλικό, το καινούριο που έχει μαζέψει σε συνδυασμό και με το παλιό, ποιοι είναι υπεύθυνοι, ποιοι δεν έδωσαν επαρκείς εξηγήσεις και θα ασκήσει διώξεις. Από εκεί και πέρα θα έχουμε κύρια ανάκριση και θα έχουμε κάποιους που θα είναι κατηγορούμενοι και κάποιοι που θα είναι μάρτυρες. Πρίο. Και θα πάμε για βουλεύματα, για δίκες σε πολλά χρόνια. Πάντως αυτό που βγήκε και από την εξεταστική και ήταν σαφές, δεν υπήρχε καμία αμφιβολία, ήταν ότι υπήρξαν τρομακτικές παραβάσεις. Τυπικοί κανόνες, κανονισμοί τραπεζών, τραπεζικής πρακτικής και κοινή λογική. Και αυτό βγήκε μέσα από τη διαδικασία της εξεταστικής. Ήταν ξεκάθαρο αυτό. Πάμε, αν έχετε την καλοσύνη, στο δεύτερο θέμα, το οποίο και αυτό είδα ότι σας είπα κιόλας στα μηνύματα που πήρα όταν είπαμε θα μιλήσουμε για το θέμα της υγείας. Εδώ τώρα. Αυτό μεγάλο θέμα επίσης. Περιμένουμε και από εδώ. Τεράστιο θέμα. Σε περίπου ένα μήνα. Ευελπιστούμε να έχουμε το πόρισμα της εξεταστικής. Σε περίπου ένα μήνα από τώρα, μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου maximum. Και εκεί είναι ένα τεράστιο θέμα. Μιλάμε για, θεωρώ ότι για πρώτη φορά υπάρχει μια... μιλάμε, κελπνό. Είναι κελπνό, δυνάν και το φάρμακο. Δηλαδή είναι το πόρισμα της εξεταστικής για την υγεία που είχε ουσιαστικά αυτά τα τρία θέματα. Αν ήταν να ρωτήσω κάτι. Ναι, ναι. Αν γίνεται. Είμαι λίγο προσεκτικός με την κυρία Καβαδία, γιατί ήταν μέλος επιτροπής και δεν. Είμαι μέλος επιτροπής. Είναι μέλος επιτροπής και έχει όρια γι' αυτό πρέπει να πει. Εναι, αλλά με την συνάδελφό μου δεν έχουμε κανένα όριο. Μπορούμε να πούμε τα πάντα. Να ρωτήσουμε να δώσουμε κάτι παραπάνω. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Θα σε πιάσω από το τρίτο, από τον Τινά. Η αίσθηση που έχω εγώ, πέρα από τις κατηγορίες και τους ανθρώπους που είναι πλάκησαν, ήταν ότι αυτό το φοβερό νοσοκομείο χαρίστηκε ουσιαστικά ή έγινε προσπάθεια να χαριστεί, πάντως σίγουρα όχι με το τίμημα, σε τράπεζα και ουσιαστικά στους ιδιώτες. Αυτό έγινε. Αυτό έγινε. Αυτό ήταν. Και σε αυτό ήταν εμπλεκόμενοι τραπεζίτες και πολιτικά πρόσωπα. Εννοείται. Είναι σαφές. Και αυτό έχει βγει μέσα από την εξεταστική. Όποιος παρακολουθεί δηλαδή την εξεταστική καταλαβαίνει πως ένα νοσοκομείο το οποίο ιδρύθηκε από τον Ερυθρό Σταυρό ακριβώς για να προσφέρει τις υπηρεσίες που προσφέρει δόθηκε χάρισμα, το αντίτιμο ήταν αν δεν κάνω λάθος 115 εκατομμύρια. Εντάξει. Μηδαμινό σε σχέση με την αξία. Ουσιαστικά χαρίστηκε. Τώρα γίνεται μια προσπάθεια να επανέλθει στο δημόσιο. Το ανακοίνωσε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως ότι γίνεται η προσπάθεια να επανέλθει στο δημόσιο. Θα δούμε ακριβώς τον τρόπο. Ωραία. Πάμε στο θέμα του Κελπνό. Εδώ έχουμε εκδότες, στελέχη του Κελπνό, κυβερνητικά στελέχη. Το Κελπνό είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία. Θυμάμαι ότι μία από τις εξεταζόμενες μάρτυρες είχε πει ότι το Κελπνό ήταν το μακρύ χέρι του Υπουργείου Υγείας. Αυτό νομίζω τα λέει όλα. Υπήρχε ένα πάρτι το οποίο αποδεικνύεται μέσα από την εξεταστική, όχι μόνο για τις προσλήψεις. Ας πούμε ένα μεγάλο σκάνδαλο, θα ήθελα λίγο αυτό να δούμε αυτό. Αυτό τώρα τριχιά δεν είναι. Δηλαδή για τον Γεωργιάδη αυτό που βγάλετε ότι έκανε μερικές προσλήψεις, έκανε κάποιες προσλήψεις, έκανε προσλήψεις. Αυτό τριχιά, είναι τριχιά δεν ήταν, ναι, δηλαδή μέσα στην καταστροφή αυτό της χώρας. Είναι, ότι είχε... Όχι, αυτό είναι ένα θέμα γιατί κάτι δείχνει. Εάν σας δώσω τα στοιχεία της διαφημιστικής δαπάνης του Κελπνό, που αυτό είναι ένα από τα μεγάλα σκάνδαλα, το Κελπνό μοίραζε αφιδώς χρήματα.
μοίραζε αφιδώς χρήματα και θέλω να θυμηθείτε λίγο και να κάνετε μία σύγκριση και δημοσιογραφικά πόσα θέματα έπαιζαν για το κομμάτι της υγείας τα προηγούμενα χρόνια, εάν υπήρχε αυτή η επίθεση που υπάρχει στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, όπως η επίθεση που υπάρχει τώρα. Γιατί υπάρχει αυτή η επίθεση? Γιατί ξαφνικά κόπηκαν πράγματα. Mm-hmm. Θέλω να σας δώσω δύο στοιχεία. Συγγνώμη, εδώ να σε ρωτήσω κάτι. Mm-hmm. Διότι έχουμε την άλλη πλευρά, αυτοί που βρίσκονται υπό έρευνα, ερευνώνται mm-hmm. κάποιοι ήδη, γιατί είναι πέντε υποθέσεις το ΚΕΛΠΝΟ, ήδη έχουμε τους πρώτους κατηγορούμενους, mm-hmm. 7 στελέχη του ΚΕΛΠΝΟ. Τι λένε? Ότι έστω κι αν είχαμε κάποιους παράνομους, θέλετε να το βάλουμε ακόμη σε παρένθεση, διορισμούς, αυτές δεν καλύπτονταν από το δημόσιο χρήμα, αλλά από χορηγίες. Μα και στις χορηγίες υπήρξε πολύ μεγάλη... Και σου λέει ο κόσμος, εντάξει, αν ήταν κάποιες φαρμακοβιομηχανίες που δίνανε χορηγίες, αυτό τι πειράζει το δημόσιο? Πώς σας φαίνεται το γεγονός ότι η λεφτά χορηγίας του 2007 μας λένε ότι χρησιμοποιήθηκαν για προσλήψεις το 2014? Πόσο πιστευτό είναι αυτό? Πολύ απλά. Αυτό. Κοινή λογική. Να καταλάβουμε. Mm-hmm. Ναι. Κοινή λογική. Είναι δυνατόν λεφτά χορηγίας του 7, ναι, μας λένε ότι πληρώθηκαν άνθρωποι το 2013 και το 2014. Ναι, πάντως εδώ υπολογή δεν είναι η εκδόση που θα πήραν οι... Είναι αυτοί που τα δώσανε. Ναι, είναι αυτοί. Ναι, είναι... Από εκείνο το κομμάτι, ηθικό βεβαίως, τη δουλειά έκανε και τα λοιπά. Δηλαδή, αν έβγαινε και ούριαζε τότε ότι πρέπει, πάρτε, γιατί ένα deal τη φαρμακευτική εταιρεία του κ. Σα πω κάτι πάρα πολύ απλό. Αποδείχθηκε με στοιχεία μέσα στην εξεταστική ότι δινόντουσαν αφιδώς χρήματα σε sites, ραδιοφωνικούς σταθμούς, οι οποίοι ουσιαστικά ήταν ανύπαρκτοι. Mm. Υπήρχε site το οποίο πήγε να γίνει αυτοψία, ήταν ένα σχέτο δωμάτιο. Το site αυτό δημιουργήθηκε 2 μέρες πριν τις εκλογές του 2014. Κάπου στη Ρόδο. Και 2 μέρες μετά έκλεισε. Κάπου στη Ρόδο. Κάπου στη Ρόδο. Πώς τα θυμάμαι. Είδες πώς τα θυμάσαι. Γερνάω, αλλά δεν ξεχνάω. Επίσης, να σας πω ότι μέσα σε μία χρονιά, το 2014, η διαφημιστική δαπάνη του ΚΕΛΠΝΟ ήταν 4.274.150, τα έχω σημειωμένα για να είμαι ακριβής. Τι σας λέει εσάς το ότι το 25% αυτού του ποσού πήγε σε συγκεκριμένο εκδότη, ο οποίος σήμερα ξεφουλκεί εναντίον της κυβέρνησης. Καλά, αυτό δεν είναι είδηση. Το 1.039.462 από τα 4.230.000 πήγαν σε έναν εκδότη. Ξέρετε, οι δυσλειτουργίες που υπήρχαν στο μοίρασμα της διαφημιστικής πίτας ήταν ότι με αδιαφανείς εντελώς διαδικασίες, χωρίς να περνάνε καν από το Διοικητικό Συμβούλιο, δινόντουσαν λεφτά, σας λέω, σε sites, σε ραδιόφωνα, σε κανάλια, ο Θεός να τα κάνει. Ναι, το ήτανε. Ας πούμε. Α, λες και περιφερειακά. Ακριβώς, του τίποτα. Ακριβώς. Δινόντουσαν λοιπόν αφιδώς, δινόντουσαν 15.000 στο site του Αρβανίτη, ναι, ποσό το οποίο έπανα... Ναι, και είμαστε εδώ. Ναι. Ποσό το οποίο... Δεν έχω site. Δεν έχει site. Το ποσό το οποίο επαναλαμβανόταν. Συνέχεια. Και συσσωρευόταν. Γιατί είναι καλό το ποσό αυτό. Ακριβώς. Τι σας λέει το γεγονός ότι υπήρχε απευθείας διαφημιστική ανάθεση? Χωρίς να γίνεται διαγωνισμός, χωρίς να γίνεται πρόσκληση ενδιαφέροντος. Γιατί ανάθεση, να προχάνε γρήγορα οι διαδικασίες. Τι σας λέει το γεγονός ότι, ότι στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕΛΠΝΟ δεν υπήρχε κάτι πολύ συγκεκριμένο, δηλαδή αυτές είναι οι προϋποθέσεις για να πάρεις λεφτά, αυτό το σκοπό πρέπει να εξυπηρετήσεις. Mm-hmm. Δεν υπήρχε τίποτα από όλα αυτά. Τι σας λέει το γεγονός ότι κανείς ποτέ από το ΚΕΛΠΝΟ δεν εξέτασε να δει αν τα λεφτά που δινόντουσαν, και αυτό το διαπιστώνει και η έκθεση του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας, κανείς δεν εξέταζε αν τα τηλεοπτικά σπότς, για παράδειγμα, τα οποία φτιαχνόντουσαν, μεταδίδονταν. Υπήρχε περίπτωση να έχουν δοθεί λεφτά για τηλεοπτικό σποτ, το οποίο δεν μεταδόθηκε. Παρότι κάποια μηνύματα, λέει, πρέπει να μεταδίδονται δωρεάν. Ως κοινωνική συμβολή. Αυτό, ναι. Στο κοινωνική ήταν και λίγο και ακριβό το φαγητό, από ό,τι θυμάμαι. Λοιπόν, πολύ ακριβό, δηλαδή. Δικαστικά. 12 ευρώ η μερίδα φακές, 12 ευρώ η μερίδα. Αλλά τι φακή ήταν αυτή? Ήτανε, ναι. Δικαστικά, εγώ συγγνώμη, να ξεκαθαρίσω ότι προς το παρόν με την... Ήταν του παπά του φακή, που φάγε παχιά φακή, κυριολεκτικά δηλαδή. Ναι, ότι προς το παρόν η εισαγγελέας διαφθοράς έχει ασκήσει ποινικές διώξεις εναντίον 7 πρώην στελεχών του ΚΕΛΠΝΟ για σύσταση και συμμορία.
Αυτό είναι πλημέλημα και απιστία σε βάρος του δημοσίου, υπεξαιρέσεις, πλαστογραφίες κτλ. Που είναι κακουργήματα. Από εκεί και πέρα, εάν θα φτάσουμε στο να απολογηθούν αυτοί και να δούμε τι θα πούνε αυτοί οι 7, αυτό που ενδιαφέρει την εισαγγελέα είναι να βρει και τους ηθικούς αυτούργους. Ναι. Όχι μόνο να βρει τους 7 τα στελέχη του Κελπνό, αν όλα αυτά τα έκαναν από μόνοι τους. Εκεί λοιπόν θα μπει σε βάθος η ανάκριση και βεβαίως από εκεί θα περιμένουμε εξελίξεις για το πώς θα πάει η ανάκριση. Ένας κύριος Πανευθυμητάκης δεν ήταν εκεί στον Τινάν τότε. Πανευθυμητάκης. Πώς? Πανευθυμητάκης. Μητάκης είχε σχέση με το άλλο Τάκης. Ναι, όχι. Λοιπόν. Κριτικός ήταν. Η κατάληξη είναι κοινή. Τρίτο κομμάτι και κλείνουμε, γιατί φωνάζουν. Μία προσθήκη, ότι για πρώτη φορά, και αυτό πρέπει να ακουστεί, υπάρχει μία θεσμική διαδικασία διερεύνησης των σκανδάλων. Ακούγαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια, όλοι να μιλάνε για σκάνδαλα στην υγεία, ναι. Ήταν κοινό μυστικό. Αλλά για πρώτη φορά, και αυτό οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε, για πρώτη φορά υπάρχει η προσπάθεια θεσμικής διαδικασίας μέσα από τις επιτροπές. Ανέτα Καβαδία. Ανέτα. Θα σου πω όμως ευθέως και θα κλείσω έτσι. Και μια κουβέντα λίγο και για το θέμα της Νοβάρτης ήθελα, αλλά μπορεί να μην προλάβουμε. Θα ξαναπούμε. Όταν υποθέσεις βρίσκονται σε εκκρεμότητα πάρα πολύ καιρό, ως ένα πολύ μεγάλο βαθμό κρατούν σε ομοιρία τον πολιτικό αντίπαλο. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στην κυβέρνηση 3,5 χρόνια. 3,5 χρόνια. Δηλαδή είναι χρόνος. Δεν είναι δυνατόν, χωρίς αγωγικά, σε κάθε ομιλία εσείς και ο Πρωθυπουργός να απευθύνεις τον κύριο Μητσοτάκη να λέτε πέστε μας για το Χανίον. Πείτε μας για την Οβάρτης. Πείτε μας για το ένα. Χωρίς υποθέσεις να προχωρούν. Αυτό σημαίνει, κάτσε να σου πω, αυτό σημαίνει ότι ο πολιτικός αντίπαλος πραγματικά είναι σε μία ομοιρία, διότι από τη μία τον έχεις, τον χτυπάς και από την άλλη πρέπει να αποδείξει ότι αυτός δεν είναι ελέφαντας. Δεν λέω για κάποια στελέχη κτλ. Αλλά επειδή πάμε για σύγκρουση τώρα, μεγάλη. Να διαχωρίσουμε, Κώστα μου, κάτι. Πολιτικά μιλώντας, είναι πραγματικά αυτά τα ερωτήματα? Όποιον και αν ρωτήσει, θα σου πει ότι είναι πραγματικά ερωτήματα. Χρήζουν απαντήσεων. Χρήζουν. Από εκεί και πέρα, το πώς κινεί τη δικαιοσύνη είναι άλλο πράγμα. Γιατί θέλω να σου πω μία κουβέντα και να κλείσω με αυτό. Γιατί λοιπόν, μία από τις πιο συχνές ερωτήσεις που μου κάνει ο κόσμος έξω, που μιλάω με κόσμο, είναι τι θα γίνει αν θα έχουν αποτέλεσμα οι εξεταστικές επιτροπές. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί σου λέει ότι εντάξει, κάνετε αυτή τη διαδικασία, θα καταλήξει κάπου. Αυτό που πρέπει να γίνει σαφές είναι το εξής, ότι η Βουλή μπορεί να το φτάσει μέχρι ένα ορισμένο σημείο. Δηλαδή, εμείς συλλέγουμε τα στοιχεία, βγάζουμε το πόρισμα και στέλνουμε το φάκελο στη δικαιοσύνη. Από εκεί και πέρα, το πώς θα κινηθεί η δικαιοσύνη είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα. Και εγώ το ίδιο με ρωτάει ο κόσμος. Εντάξει, ανακρίσεις, αλλά. Τα δικαστήρια θα βγάλουν αποφάσεις. Όλα αυτά τα πράγματα λοιπόν καταλήγουν στο ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στη δικαιοσύνη. Ζητάνε και οι δικαστές κάποια πράγματα για να προχωρούν πιο γρήγορα στις εκαθαρίσεις κυρίως των σκανδάλων που ενδιαφέρουν το δημόσιο συμφέρον, γιατί έχουν να κάνουν και με τα δημόσια αγαθά όπως είναι η υγεία αλλά και το δημόσιο χρήμα, ότι πρέπει η δικαιοσύνη να εκαθαρίσει γρήγορα αυτές τις υποθέσεις. Να μην υπάρχουν ανακρίσεις και υποθέσεις που μπαίνουν και βγαίνουν από τα συρτάρια. Πρέπει τα δικαστήρια να τελειώνουν και όχι μετά από 15 χρόνια, όπως είχαμε το δομημένο ομόλογο που τελικά μάλλον δεν ήταν σκάνδαλο. Αθώοι κατηγορούμενοι. Και στην τελική 430 εκατομμύρια ανεξόφλητα χρέη από δάνεια είναι πολλά λεφτά. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και θα το συνεχίσουμε το θέμα. Πάμε.